Είναι βέβαιο ότι στον τομέα αυτό είμαστε ακόμα πίσω και μας καταδιώκουν στερεότυπα ανταγωνισμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, όπως μας καταδιώκουν και, τολμώ να πω, και συμφωνίες οι οποίες έγιναν στο παρελθόν με μεγάλη άνεση εις βάρος της ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας. Όπως στην ουσία όλοι ήθελαν να είναι αρεστοί σε όλους και το αποτέλεσμα το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Δεν θεωρώ ότι και οι κοινωνικοί εταίροι ήταν άμυροι ευθυνών για την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Νομίζω ότι όλοι έχουν οριμάσει και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν οριμάσει. Η εντός εισαγωγικών εργοδοσία αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο που θα πηγαίνει πέρα και πάνω από την στενή προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και χρειάζεται ένα ευρύτερο αποτύπωμα παρουσίας. Το κράτος ως κυβέρνηση έχει διευκολύνει πολύ την ελληνική επιχειρηματικότητα αυτά τα δύο χρόνια, μειώνοντας φόρους, μειώνοντας εισφορές, βελτιώνοντας την ρευστότητα, εξασφαλίζοντας πολιτική σταθερότητα που τόσο σημαντική είναι εάν θέλει κανείς να κάνει μακροχρόνιες επενδύσεις. Και νομίζω ότι στο επίπεδο του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου τώρα έχει έρθει και η ώρα της επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια νομίζω της προάσπισης ανταγωνιστικότητας, να δει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική στήριξη του κόσμου της εργασίας προς το εισόδημα, προς γενικότερες παροχές, διότι αυτό θα είναι μια ευκαιρία να επιστραφεί ένα μέρισμα ανάπτυξης και να δημιουργηθούν και οι συνθήκες εκείνες για έναν καινούριο, ευρύτερο κοινωνικό διάλογο με άλλα κριτήρια. Μια ιστορία ενδιαφέρουσα, μικρή, για αυτό το τομέα, αυτό τον τρόπο με τον οποίο ίσως μια νέα γενιά κοινωνικών εταίρων αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μεταξύ τους. Δέχτηκα μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, το ανέφερα και χθες στη Βουλή, από την καινούρια γενιά των εκπροσώπων των εργαζόμενων στα ναυπηγεία της ΣΥΡΟΥ. Το αναφέρω επειδή είναι ένας κλάδος εξαιρετικά πονεμένος και είδα μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ταύτιση των δικών τους συμφερόντων με το ευρύτερο καλό της επιχείρησής τους. Και νομίζω ότι ήταν μια έτσι αισιόδοξη νότα η οποία μου δείχνει εμένα ότι πολλά πράγματα αλλάζουν και πολλές αντιλήψεις αλλάζουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει έναν πιο ουσιαστικό και πιο επικοδομητικό διάλογο. Αρκεί να μπορέσουμε να μείνουμε μακριά από την ακραία πόλωση, από τους διχασμούς που δυστυχώς αποτελούν στοιχείο του πολιτικού διαλόγου σε πολλές χώρες. Ίσως το γεγονός ότι εμείς αναμετρηθήκαμε με μία έκφανση τουλάχιστον του ελληνικού λαϊκισμού, φτάσαμε κοντά στην χρεοκοπία και μπορέσαμε και ξεφύγαμε από αυτό το βέρτικο και τώρα βλέπουμε μία άλλη πολιτική προσέγγιση να βοηθήσει συνολικά στην ορίμανση της ελληνικής κοινωνίας και να μας επιτρέψει πια να μπορούμε να συζητάμε πολιτικά, για να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, με βάση πραγματικά στοιχεία και πραγματικά δεδομένα. Και γνωρίζουν πολύ καλά και οι υπουργοί, εδώ πέρα η υπουργός Παιδείας, ότι όταν κάνουμε συζητήσεις για πρωτοβουλίες σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, το φίλτρο το οποίο βάζουμε ώστε οι πολιτικές μας να είναι τεκμηριωμένες και να στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, είναι αυστηρό φίλτρο, γιατί θεωρώ ότι είναι το μόνο ουσιαστικό κριτήριο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορούμε να κάνουμε τελικά το καλύτερο δυνατό και να παίρνουμε αποφάσεις με κριτήριο την ορθή λογική και τα απαραίτητα τεχνοκρατικά κριτήρια που θεωρώ ότι η δημόσια πολιτική σήμερα πια πρέπει να διαθέτει.